Γεια σας, γεια σας, αγόρια. Τι κάνετε, αγόρια. Τι κάνετε, αγόρια. Δεν μ' ακούνε τα αγόρια μου. Αγόρια κάνουν καλά. Αγόρια κάνουν δουλειές. Δεν είχαμε τι να κάνουμε και είχαμε δουλειά. Βάζουμε ρύζι. Πήραμε καρυδιά και δεν έχουμε που να τη φτέψουμε, οπότε... Πω, Βασίλη μου, τι να σου πω. Άστα το παιδί τώρα. Για φύγει από εκεί. Μπράβο Βασίλη, μπράβο Βασίλη, μπορεί. Πω πω. Θα βοηθήσω εγώ. Μπράβο Βασίλη, Βασίλη, κοίτα εδώ, ο Βασίλης ο καλύτερος βοηθός. Εδώ έχει ρίζα, ε. Φύγει από εκεί εσύ. Πάπα ρε, με το χέρι σου. Πάει πιο μέσα, ρε. Δεν έχω γάντια. Έλα, έλα, έλα. Τέλος. Πάρε γάντια, έλα, γρήγορα. Φέρε και το άλλο. Φέρε γάντια, Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Μπράβο. Έλα, Βασίλη. Ω, θα πέσε κάτω. Κάτσε, έχει εδώ ρίζα. Τι είναι κομμένη εδώ. Τι είναι κομμένη. Εδώ έχει, ναι. Τι να σου πω. Μπορεί η ελιά να αναστρώξει και να πάει καλά. Να το πάρω κάτσε έτσι. Έτσι αλλιώς η αλυσίδα έχει χαλάσει. Να το πάρω λίγο εκεί. Μπορώ να... Πάμε. Άντε, με το καλό. Έλα, με το καλό. Περίμενε να βάλω κάτι. Περίμενε λίγο. Έλα. Περίμενε λίγο. Εντάξει, να ρίξεις. Περίμενε. Να βάλε λίγο χώμα πρώτα και μετά θα ρίξεις το. Ίσχυε, εντάξει. Να μαζέψεις τα πρώτα καρύδια, να μας δείξεις τι είναι, πώς είναι. Καρυδάτα θα είναι. Ελπίζουμε να είναι έτσι όπως είναι στη φωτογραφία, ε! Καρυδάτα. Ας τη εκεί τη φωτογραφία. Έλα. Άντε, με το καλό. Και να μεγαλώσει το δέντρο και να μείνει εκεί. Όπε. Ο Θεός να μου. Έλα. Καλό ρίζικο. Έτσι, άλλη. Εντάξει, πήραμε και δεύτερη καρυδιά γιατί μας είπαν ότι πρέπει να φυτέψουν δύο-δύο τις καρυδιές. Δεν κάνει να φυτέψει μία, οπότε πήραμε και την δεύτερη. Δεν ξέρω που θα τη βάλουμε. Τέλος, μπήκε η καρυδιά. Ωραία, μετά θα μπει εδώ χαλίκι γύρω-γύρω, θα φτιαχτεί. Και τώρα βάζουμε και την δεύτερη εκεί εδώ. Χαμός, βλέπετε. Γιατί είπανε, για γράψτε μου, ποιος γνωρίζει, ποιος είναι από χωριό, γιατί περισσότερα στα χωριά βάζουν καρυδιά. Λένε ότι βάζουν δύο, δεν κάνει να βάζεις μία, δεν μπορώ να σας πω το λόγο, δεν θέλω. Για όποιος ξέρει γράψτε μου, ξέρει κάποιος, έχει ακούσει κάτι τέτοιο. Ότι δεν είναι καλό να βάζεις μία καρυδιά μόνο. Για πείτε μου, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ. Σε εμάς, αλλά έτσι μας είπαν, οπότε πήγαμε, βρήκαμε και δεν βρίσκαμε δεύτερη καρυδιά. Βρήκαμε και πήραμε και την δεύτερη. Είχαμε
βγει. Πήγαμε, αφήσαμε το Βασίλη. Έχει πάρτι σήμερα. Ο φίλος του κάλεσε στο πάρτι. Και η Τόνια πάρτι έχει. Είμαστε μόνοι. Εμείς πάρτι έχουμε. Εμείς δεν ξέρω αν έχουμε πάρτι. Οι δυο μας θα πας σε πάρτι. Θα τα κάνουμε πάρτι. Α, οι δυο μας θα κάνουμε πάρτι. Okay, τέλεια. Μια χαρά. Γιατί όχι. Γυρίσαμε, είχαμε πάει στο σούπερ μάρκετ. Γυρίσαμε σπίτι. Ο Βασίλης έκανε μπάνιο. Ψεκάστηκε μυρωντάτος άλλαξε, ντύθηκε και πήγε στο πάρτι. Λοιπόν, και τώρα ετοιμάζεται η Τόνια να πάει στο πάρτι, οπότε πάμε σπίτι εμείς να κάτσουμε να χαλαρώσουμε. Εμείς και μόνο εμείς με το Μάι. Γυρίσαμε σπίτι, η Τόνια γαλίτσα με το Μάι στο δωμάτιο, μια χαρά. Τώρα πήγε η Τόνια μπάνιο και έπρεπε να ακούσετε πως φώναζε ο Μάι. Ούρλαζε βρε παιδιά, γιατί πήγε και τον άφησε στο δωμάτιο αφού ήταν τόση ώρα μαζί, γιατί τώρα πήγε και αυτός έμεινε ξαφνικά. Παράπονο και παράπονο και πω, λέει η Τόνια, φέρε το μου εδώ στο μπάνιο. Λέει όχι, ανέβηκε στο κρεβάτι και περίμενε τη Τόνια. Είναι αυτός το κάτι άλλο, δεν υπάρχει. Τώρα να γελάσετε, να κλάψετε, δεν ξέρω, περπατάμε και βλέπω μέσα σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο ένα γατί. Το αυτοκίνητο κλειστό, έτσι. Ούτε παράθυρο, ούτε τίποτα ανοιχτό. Τώρα πώς μπήκε. Ή μπήκε μόνος του, ή τον έχει εδώ. Τι κάνεις εσύ εκεί. Και... Να, δεν πνίγεται αυτό και μέσα, βρε παιδί μου. Εντάξει, μπαίνει αέρας. Αλλά γιατί να το έχεις μέσα. Δεν καταλαβαίνω. Μήπως είχε την πόρτα ανοιχτή και το γατί μπήκε μέσα. Λες να οδηγάει το γατί. Τι κάνεις εσύ εκεί μέσα, καλέ. Πήγε στο τιμόνι, ε. Αυτός τώρα θέλει να βγει. Κοίτα εδώ, φοβάται. Και δεν μπορεί να βγει. Εγώ νομίζω ότι αυτός μπήκε όταν κρυφά. Βγήκε η γυναίκα άντρας, δεν ξέρω τι βγήκε, άνοιξε την πόρτα και αυτός μπήκε στα κρυφά μέσα. Να τους. Και τώρα δεν μπορεί να βγει. Τι κάνεις εσύ εκεί, καλέ. Κοίτα. Πω ρε φίλε. Άλλο να το μου. Ναι, θέλει να βγει, βλέπεις ότι θέλει να βγει. Θέλει να βγει, δεν μπορεί. Κοίτα, ψάχνει να βγει το καημένο. Και τι να κάνεις τώρα, πώς να χτυπήσεις, ποιο νου είναι. Κλειστό είναι, ποιο νου είναι αυτό άργιο. Κλειστό είναι, τι να σε κάνω, δεν μπορώ να σε βάλω έξω. Να ξέρεις ποιο νου είναι το αυτοκίνητο, δεν ξέρουμε. Θέλαμε λοιπόν να χτυπήσουμε το κοντούνι σε ένα σπίτι εκεί που ήταν απέναντι από το αυτοκίνητο, δεν έχει και κάτι. Πολυκατοικία είναι πιο πέρα. Είναι ένα τυπογραφείο το οποίο είναι κλειστό τώρα, αλλά δεν έχει κοντούνι το σπίτι. Δεν ξέρω τώρα. Πώς το αφήσανε εκεί και φαίνεται ότι είναι τρομαγμένο, ότι μάλλον άνοιξε την πόρτα κάποιος που ήταν εκεί και το γατί πρέπει να μπει και έτσι ξαφνικά και τώρα έχει κλειδωθεί μέσα. Να μην δεις. Μάλιστα. Α, κρύφτηκε από κάτω. Πώς να κοιτή, μπήκε αμέσως, ήταν έξω εκεί από το αυτό και μπήκε αμέσως στο αυτοκίνητο. Τι να πεις, δεν ξέρω πραγματικά και αγχώθηκα τώρα, στεναχωρήθηκα. Να βοηθήσει και δεν μπορεί πώς να βοηθήσει, να κάνει τι. Θα βγούμε και να δούμε τι γίνεται. Ναι, όταν θα βγούμε να πάρουμε το Βασιλάκι, θα δούμε. Ξέρω, ή μπορεί να ξαναβγούμε σε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Ορίστε πάρτι. Κάμε παραδόξο τώρα στη γειτονιά, να δούμε αν είναι καλά το χατί. Ορίστε. Βρήκαμε πώ κόλλησε. Είπε πώ να περάσει η βραδιά σου σήμερα. Ορίστε. Τώρα στο χωριέ μα, ρε. Αυτό. Πήραμε το Βασίλη και είμαστε έξω από το αυτοκίνητο που σας δείξαμε το γατί. Είναι ακόμα μέσα και εγώ κρυώνω. Τρέμω ολόκληρη. Και γιατί είχα κάνει μπάνιο πριν εγώ. Και χτυπήσαμε ένα κουδούνι. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Χτυπήσαμε δεύτερο κουδούνι. Μας είπαν εδώ κάτι παιδιά από πάνω. Λένε είναι ο παππούς από πάνω. Δεν ξέρω τι. Χτυπήσαμε κουδούνι. Η αγιά λέει δεν είναι δικό μας. Δεν ξέρουμε. Μη μας ενοχλείτε. Αντιάφορη, ναι, πολύ ο κόσμος. Ναι, ναι. Και πήρε ο Ανδρέας αστυνομία, τώρα έρχεται. Γιατί είναι κρίμα, ρε παιδί, αυτό θα ψοφήσει μέσα. Ο παππούς μπορεί να βγει τη Δευτέρα. Ναι. Αύριο είναι και δική. Όπω τρέμει το τηλεφωνικό, τρέπει το χέρι μου, κρυώνω. Και εμείς περιμένουμε την αστυνομία. Και παγώσιμα, ρε παιδιά. Και παγώσιμα. Είναι το πρώτο, το πρώτο.
Ναι, ναι, πήγαμε εδώ δύο λεπτά και από το σπίτι να πάρουμε το Βασίλη. Πήραμε και... Ναι, ναι, Βασίλη, τι λες. Τι είναι αυτή. Έχει μια κουτάκι. Η άλλη καημένη έχει πάθει σοκ, Βασίλη. Όταν πηγαίναμε πρώτη φορά ήταν πάνω εδώ. Ναι. Τώρα είναι κάτω από το κάθισμα και η καημένη κάθεται εκεί. Μήπως εκεί έχει αέρα κάτω καλύτερα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ο Ανδρέας ήταν να πάει μόνος του τώρα. Λέω πάω γιατί δεν μπορώ. Ανησυχώ για τη γάτα, λέω. Αχ, αυτά. Περιπέτειες είμαστε. Δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ναι. Στελευταίας. Λοιπόν, φύγαμε, γυρίσαμε σπίτι. Η αστυνομία δεν ήρθε ποτέ. Είναι άμεση δράση, όχι αστυνομία. Άμεση δράση. Είναι αλήθεια πως ο Ανδρέας πήρε και ακύρωσε την αίτησή του. Λοιπόν, είχαμε χτυπήσει γιατί μας είπε, βγήκε στο μπαλκόνι ένα παιδάκι και μας λέει είναι ένας παππούς που είναι... Αλλά έτσι λέει τώρα μισό λεπτό. Πήγε μέσα, αλλά λέει τώρα κοιμάται ο παππούς. Πήγε μέσα, βγήκαν άλλα δύο παιδιά που μάλλον είναι, ήταν άσχετοι, δεν ξέρω. Ναι. Μετά βγήκε ο μπαμπάς του παιδιού και το ρωτάμε, λέει, ξέρετε πιανού είναι, ναι, κάπως πολύ... Αντιάφορος, ναι, ναι, λέει είναι εκεί, θα χτυπήσει άμα... Όχι, δεν ήθελε να μας πει τίποτα. Λέμε, ξέρεις ποιος είναι, είναι παππούς, τώρα κοιμάται. Λέμε, ναι, πρέπει κάπως να γίνει δουλειά. Δεν είναι, μπορεί να χτυπήσει αφού το ξέρει, μάλλον φοβότουσαν, ξέρω εγώ. Μας είπε πού να πάμε, πήγαμε, χτυπήσε, βγήκε στο μπαλκόνι μια γιαγιά. Τι θέλετε, λέμε έτσι και έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι δικό μας. Το δικό μου είναι το μαύρο και το πράσινο, το μπλε, δεν ξέρω τι. Οκ, δεν, δεν. Τέλος πάντων, ξέρετε ποιανό είναι. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν και... Ψεύτρα γιαγιά. Ναι, η γιαγιά ήταν ψεύτρα, γιατί θα σας πούμε γιατί τώρα. Φοβήθηκε, ξέρω ότι στο καλό... Εντάξει, είδε ότι είναι άντρας, γυναίκα και παιδί. Ρώτασε, καλύτερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγαμε εμείς και ο Ανδρέας πήρε τότε την αστυνομία. Μετά από 10 λεπτάκια βλέπουμε η γιαγιά κατεβαίνει, έρχεται στη γωνία και χαζεύει έτσι, κοιτάει και μόλις μας είδε, έφυγε η γιαγιά, πήγε πάνω. Και μετά από κανένα τέταρτο, ναι, έρχεται ο παππούς, σιγά 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 σιγά, σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Αχ, αυτές τις γάτες τις ταγίζω και τι παθαίνω, ορίστε μας, ξέρετε, σαν να μας ήξερε. Λέω, ποιος σου είπε αυτό, χτυπήσανε κουντούνι. Κάποιος χτύπησε κουδούνι, λέει. Την μισή ώρα, εγώ στη γυναίκα του χτύπησα και δεν ήξερε. Τέλος πάντων, τον αφήσαμε το παππού με την ησυχία του. Εν τω μεταξύ αυτός ο παππούς ταΐζει τα γατιά εκεί στη γειτονιά. Και μόλις άνοιξε το αυτοκίνητο, ήρθαν κι άλλα γατιά. Λέω τώρα θα μπουν κι άλλα. Δηλαδή, το ένα γατί να μπουν άλλα δύο μέσα. Ναι, είναι... Εντάξει, κρίμα τώρα. Ξυπνήσαμε το παππού, αλλά είναι κρίμα και τα γατιά. Δεν μπορεί να μείνει αυτό τόσες ώρες εκεί. Ναι. Τέλος πάντων, οπότε τέλος καλά. Αλλά αστυνομία πάντως είναι πολύ γρήγορα. Αστυνομία, ναι, να σου συμβεί κάτι, δεν ξέρω. Συντώνα. Μπορεί για κάτι άλλο, μπορεί να έρχεται πιο γρήγορα. Ναι. Οπότε αυτό σήμερα είχαμε και περιπέτεια. Ναι. Κάθε μέρα και μια περιπέτεια. Τι να κάνουμε, εντάξει, ζωή είναι αυτή. Οπότε, Μάη, είσαι ευτυχισμένος που είσαι. Στην πολυτέλεια. Στην πολυτέλεια, ναι. Εκεί ήταν κι άλλο στην πολυτέλεια, αλλά δεν τον αφήσαμε. Όχι, παιδιά, ήταν πολύ τρομαγμένος ο καημένος ο γάτος. Έτσι, ήταν όλες εκεί. Ναι, ήταν πολύ τρομαγμένος. Φαινόταν ότι δεν. Από την αρχή καθόταν εκεί πάνω, μετά κρύφτηκε από πίσω και όταν το κοιτάγαμε με κάτι μάτια πολύ. Ναι, εντάξει, ήθελε να βγει, φαινόταν από εκεί από εδώ, από εκεί από εδώ και δεν, τίποτα. Λοιπόν, οπότε αυτά έτσι. Τώρα περιμένουμε να γυρίσει η Τόνια από το πάρτι. Και πάμε όλοι ύπνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για τα περαστικά για το Βασιλάκι. Όλα καλά, φιλάκια πολλά, να είστε καλά και εμείς τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye bye, γεια σας!